τον coach και όλο και το παιχνίδι, ομάδα σου σε μια δύσκολη έδρα. Δεν πιστεύω πως είπε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο μήνυμα τελικά ήρθε αυτή η δημοσιογράφηση του μετά, το σχολείο σου. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την ομάδα του Τηλικράτη για την άψογη φιλοξενία. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, πραγματικά στα πρώτα 8 λεπτά, νομίζω ήταν σαν να μην μπήκαμε καθόλου στο γήπεδο. Ο Τηλικράτης έχασε τρεις κλασικότητες ευκαιρίες και είχε και ένα δοκάρι όπου θα μπορούσε να έχει προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι. Από εκεί και έπειτα ισορροπήσαμε το παιχνίδι και είχαμε εμείς δύο πολύ καλές στιγμές, μία με το Σαμαντά και ένα σουτ μέσα από την περιοχή του Αλεξίου που έκανε τρομερή επέμβαση ο αντίπαλος τερματοφύλακας και κράτησε το 0-0. Από εκεί πέρα ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, θα έλεγα, μέχρι και το 20ο λεπτό και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να έχουν την κατοχή της μπάλας, προσπάθησαν να γίνουν απειλητικές, χωρίς όμως είτε εμείς είτε η ομάδα του Τηλικράτη να έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία κυρίως στο δεύτερο μήχρονο. Δυστυχώς από δύο συνεχόμενα corner δεν καταφέραμε να καθαρίσουμε τη φάση και σε μια δεύτερη μπάλα που λέμε εμείς στην περιοχή μας δεχθήκαμε την κεφαλιά και το goal στο 21ο λεπτό. Από εκεί πέρα προσπαθήσαμε να βγάλουμε αντίδραση, πήραμε και κάποια ρίσκα ανεβάζοντας και κάποιους παίχτες πιο ψηλά για να πετύχουν την ισοφάριση. Δεν το καταφέραμε και όταν πέρασε ένα τέτοιο ρίσκο, μοιραία να ανοίξει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και σε μια κόντρα επίθεση, η Τηλικράτης πετύχει και το δεύτερο τέρμα. Συνεχίζουμε. Ήταν η πρώτη ήττα για μας μετά από 4 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι προχωράμε, έτσι πρέπει να γίνει, να δούμε τα λάθη μας. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε όλα τα αποτελέσματα και αυτό που λέω ότι σε μία νίκη δεν πρέπει να πετάμε και σε μία ήττα δεν είναι στην καταστροφή. Έχουμε ακόμα 29 αγωνιστικές, πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να βελτιωθούμε, να δουλέψουμε και να καταλάβουμε ότι πάνω από όλους είναι η ομάδα. Κανένας παίχτης, κανένα εγώ δεν είναι πάνω από την ομάδα. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βγάλουμε εγωισμό παραπάνω, πάθος παραπάνω, συγκέντρωση περισσότερη μέχρι το τελευταίο λεπτό για να έρθουν ακόμα περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Έχουμε τώρα επόμενο παιχνίδι εντός έδρας με τον Άρη Φιλιατών, να επιστρέψουμε ξανά στα θετικά αποτελέσματα. Μπορείς λίγο να μας αναλύσεις το τι έγινε στο παιχνίδι, γιατί είδαμε ένα πρώτο επίπεδο τον Άρη ήταν αρκετά καλό, είχε και αυτό τις ευκαιρίες, όταν μπορούσε να έχει πάρει τουλάχιστον ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, τι δεν πήγε καλά, για ποιο λόγο η ομάδα έμεινε πίσω, δεν έκανε φάσεις και φάνηκε και πιο ευάλωτη αμυντικά. Εντάξει, στο πρώτο μήχρονο όντως είχε καλύτερο ρυθμό γενικά το παιχνίδι. Όπως σας είπα, από το πρώτο 8 λεπτό και μετά που ισορροπήσαμε το παιχνίδι, είχαμε όντως τις στιγμές μας. Στο δεύτερο μήχρονο, ξέρετε, όσο περνάνε τα λεπτά, είσαι εκτός έδρας παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα που είναι ο Τηλικράτης. Προσπαθείς να διαφυλάξεις το 0, να χτυπήσεις κάποια κόντρα. Έβαλε πίεση και ο αντίπαλος. Αλλά ίσως εντάξει, χάσαμε με. Εγώ θα έλεγα ότι με την αλλαγή του Λουκά, παίρνω εγώ την ευθύνη πάνω μου, αυτό που διαπίστωσα, ότι χάσαμε μέτρα στο γήπεδο, προσπάθησα να ρισκάρω περισσότερο επιθετικά εκείνη τη στιγμή, έβγαλα ένα αμυντικό χαφ, πέρασα πιο επιθετικογενείς παίχτες στην ομάδα, για να ρισκάρω να πετύχω το γκολ που θα με έβαζε μπροστά στο σκορ, και δυστυχώς από αυτή την αλλαγή το αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε μέτρα στο γήπεδο και να γίνουμε αμυντικά πιο ευάλωτοι. Κόλτσα, αν επιτρέπετε, δύο ερώτησε μία. Το παιχνίδι το καλύψαμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πάμε για την έκτη αγωνιστική τώρα. Είστε ευχαριστημένος από το ρολάρισμα της ομάδος και δεύτερον, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος? Οι στόχοι της ομάδος είναι να χτυπάμε κάθε παιχνίδι, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι βέβαια, όταν είσαι ο Τρίκαλα, πρέπει να πρωταγωνιστείς, η ομάδα να είναι σταθερά στα ψηλά της βαθμολογίας. Για μένα το κειμενικό στόχο είναι η πρώτη τετράδα πεντάδα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάμε στο coach. Για όλο και από εσένα για το παιχνίδι, η ομάδα σου στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη, είχε τις φάσεις, κατάφερε τελικά να τις μετουσιώσει σε δύο τέρματα. Πήρε την νίκη αυτή και αυτές τους 10 βαθμούς. Το σχόλιο σου για την εικόνα της αναμέτρησης. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Το παιχνίδι κατά διαστήματα άλλαξε έτσι, ποιος ήταν, είχε την πρωτοβουλία. Σε κάποια διαστήματα είχε ο Τηλικράτης, σε κάποια διαστήματα ο Τρίκαλα. Το θέμα ήταν ποιος θα χτυπούσε στο καλό διάστημα να κάνει τον γκολ.
Εμείς ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ οργανωμένη μέσα στο γήπεδο ομάδα ποδοσφαιρικά και ξέραμε ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή, ηρεμία για να μπορέσουμε να βρούμε ένα λάθος, μια στατική φάση, μια κακή οργάνωση, μια μετάβαση για να μπούμε μπροστά στο σκόρ. Όσο περνάει η ώρα και με την πίεση του κόσμου αλλά και με τις αλλαγές που αρχίζαμε να ρισκάρουμε για να πετύχουμε τον γκολ, ευτυχήσαμε να κάνουμε τον γκολ και από εκεί πέρα νομίζω πως έγινε το παιχνίδι υπέρ μας. Coach, πάμε στην έκτα αγωνιστική πάλι. Έχεις δει περίπου πώς είναι η κατηγορία, πώς την κρίνεις την κατηγορία? Νομίζω πως φέτος είναι καλό, πολύ καλό το επίπεδο. Καταρχήν υπάρχουν πολλές εσωτερικές ομάδες στον Όφιο, όπως είναι ο Αφρίκα, αλλά και νομίζω πως είναι αρκετά καλό το επίπεδο για φέτος στον Όφιο, στο δεύτερο όμιλο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, το δικό σχόλιο του παιχνίδι, ο Άτρικα το πάλεψε, ήρθε εδώ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν κατάφερε να συνεχίζεται όμως, το πρωτάθλημα έχει πολλές αγωνιστικές ακόμη και ο ομάδας παραμένει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, θέλω να πω για το παιχνίδι. Ήμασταν προετοιμασμένοι, δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για να παρουσιαστούμε έτοιμοι σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Νομίζω ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν με τη συγκέντρωση και με το καθαρό μυαλό στο γήπεδο. Σε αυτά τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρεια. Σε μια φάση διαρκείας εμείς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, δεχτήκαμε τον γκολ, είχαμε και εμείς τις δικές μας στιγμές. Από εκεί πέρα προχωράμε. Ακολουθούν δύο σημαντικά παιχνίδια στην έδρα μας. Και ευελπιστώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα δύο. Απέναντι στα Φιλιατά δεν θα είναι εύκολο μας, γιατί είδα λίγο το αποτέλεσμα πόσο 3-0 και δεν ήταν σήμερα. Τόσο ένα μέσα στο αμύντιο, έτσι. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Να τα κερδίσουμε λίγο Φιλιάτες, όχι Φιλιάτρα. Φιλιάτες. Ναι. Εννοείται ότι όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είτε παίζεις με τον Άρη Φιλιατών που είναι το επόμενο παιχνίδι, είτε παίζεις μια άλλη ομάδα. Όλα τα μάτια πρέπει να τα κοιτάς με την ίδια σοβαρότητα. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι να αφήσουμε πίσω από το παιχνίδι, να μάθουμε από τα λάθη μας, όπως είπε και ο coach, και να συνεχίσουμε να προχωράμε με την ψυχολογία. Και έρχεται το μάτι της Κυριακής, πρέπει να το σκεφτούμε, να το κερδίσουμε. Πώς βλέπετε τη συνέχεια για την ομάδα? Εντάξει, η ομάδα στις πρώτες 4-5 αγωνιστικές ήμασταν έτοιμοι, όπως είπε και ο coach. Δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω με μια ήττα. Εμείς θα δουλέψουμε σε πλάνο που έχουμε χτίσει από το καλοκαίρι και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Με σκληρή δουλειά έχουμε την ποιότητα και την εμπειρία και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα σας δύο κουβέντες για το παιχνίδι και θα κάνουμε μια ερώτηση. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα για το παιχνίδι. Ξέραμε τον αντίπαλο, ξέρουμε ότι παίζουμε μια ιστορική ομάδα σαν τα Τρίκαλα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι με όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπήρξαν και τελευταία στιγμή, ας πούμε, και με τον Αλέξανδρο τον Τζούτσι, περαστικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι από την αρχή με πολύ καλές ευκαιρίες. Διαχειριστήκαμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Πιστεύω κρατήσαμε εμείς το τέμπο. Βάλαμε το γκολ στο τέλος και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η ομάδα νομίζει την υπομονή για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα. Και μια δεύτερη ερώτηση, θα μας πει για το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα κράτησε την υπομονή η ομάδα. Όπως και τα Τρίκαλα, ήταν ποιος θα κάνει το λάθος, ποιος θα εκμεταλλευτεί το λάθος του αντιπάλου για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι σήμερα. Το οποίο κάναμε, κρατήσαμε το 0, πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Και όσο αφορά τα επόμενα παιχνίδια, κοιτάμε βραχυπρόθεσμα πρώτα, το παιχνίδι του Σαββάτου. Από την Τρίτη που ξεκινάμε την προετοιμασία, συγκεντρωμένα, σοβαρά, να γίνει δουλειά και να πάρουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να προσθέσω κάτι. Να δώσω λίγα πρίαση στον Τρίκαλα και στον coach, ήταν πάρα πολύ καλά. Η ομάδα Γιωργάνη, η καλύτερη ομάδα που παίξαμε μέχρι τώρα, και να αφιερώσουμε και την νίκη στον Αλέξανδρο τον Τζούτζι που στην προθέρμανση έπαθε ένα τραυματισμό. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.